Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ από τη Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Απόψε, το επίκεντρο της εκπομπής μας θα είναι η βία και κυρίως το φαινόμενο της νεανικής βίας και η έξαρση που παρατηρούμε το τελευταίο καιρό. Απόψινή εκλεκτή προσκεκλημένη είναι η γνωστή πλέον σε όλους μας, γιατί έχουμε κάνει πολλές εκπομπές με την συγκεκριμένη κυρία, είναι η κυρία Σοφία Βαμπέτση, η οποία είναι εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, πανεπιστημιακός σε θέση εδίπτης ιατρικής σχολής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην σχολική σύμβουλος. Κυρία Βαμπέτση, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε απόψε εδώ. Κάθε φορά οι συζητήσεις μαζί σας είναι πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ δίνουμε συμβουλές στους θεατές και θέλω να μιλήσουμε για το θέμα που απασχολεί όλους μας το τελευταίο καιρό και δεν είναι άλλο από την έξαρση της νεανικής βίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι κάθε φορά είναι μια πρόκληση τα θέματά σας. Είναι δική μας χαρά, γιατί είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά γνωρίζει, είναι γνώσης των προβλημάτων αυτών και έχετε μια μεταδοτικότητα προς τους τηλεθεατές, με την ηρεμία που σας διακατέχει, να δίνετε συμβουλές όπως πρέπει σε όλους εμάς, τους απλούς πολίτες. Πάμε να δούμε, κυρία Βαμπέτση, το φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής βίας. Είναι ένα κοινωνικό θέμα που έχει γίνει ανεξέλεγκτο πλέον. Μιλάμε για μικρά παιδιά και όταν λέμε μικρά παιδιά μιλάμε από την ηλικία των 8, 9, 10 ετών που μιλάμε για παιδιά του δημοτικού σχολείου να έχουν βία, να έχουν εξάρσεις, να μαλώνουν, να χτυπάνε τους συμμαθητές τους, να κυκλοφορούν με μαχαίρια, με οτιδήποτε. Πράγματα που να προκαλούν κακό στους συμμαθητές τους, στους φίλους του. Για ποιο λόγο έχουν οδηγηθεί έτσι τα πράγματα? Μάλιστα. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια έξαρση τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 10 χρόνια θα έλεγα, γιατί πριν από μια δεκαετία υπήρχαν πάλι έτσι ιδιαίτερες παραβατικές αποκλίνουσες ή επιθετικές συμπεριφορές. Σε αυτό το βαθμό όμως. Δεν ήταν όμως σε αυτόν τον βαθμό. Σίγουρα πληθαίνουν όλα αυτά τα περιστατικά που είπατε και το φαινόμενο πέρα από κοινωνικό είναι και ένα φαινόμενο ιδιαίτερα θα λέγαμε στο φάσμα και της ψυχολογίας ενός ατόμου και της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Πληθαίνουν τα περιστατικά, αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο εμείς αυτό το φαινόμενο. Ο λόγος τώρα που μπορεί να συμβαίνει είναι πολύ παραγοντικός. Υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να φτάσουν ένα άτομο σε αυτήν την συμπεριφορά. Σε τόσο μικρή ηλικία όμως, κυρία Βαμπέτση. Ναι, σε τόσο μικρή ηλικία, γιατί οι πρωταρχικοί παράγοντες ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια. Εκτός εάν υπάρχει μια ιδιαίτερη ή ιδιάζουσα παθολογία, ψυχοπαθολογία ή αν υπάρχουν έντονα ψυχικά τραύματα. Εκεί είναι άλλες κατηγορίες. Εδώ όμως νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει κυρίως να εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα που άπτονται των κοινωνικών παραγόντων, mm-hmm. παύλα προβλημάτων, που οδηγούν αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να προβληματίσει όλους εμάς τους απλούς πολίτες ή και τους εκπαιδευτικούς ή μπορεί να πάει και στην κεντρική εξουσία. Δηλαδή είναι ένα θέμα που ξεκινάει και από εκεί. Δηλαδή δεν έχουν οι κατάλληλοι νόμοι, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Πρέπει να απασχολήσει όλους μας. Ναι, πρέπει να μας απασχολήσει γιατί ξεκινάμε με 4 βασικούς παράγοντες. Ένας είναι τα αίτια που είπαμε και θα mm-hmm. αναφερθούμε αναλυτικότερα στην κουβέντα μας. Ο άλλος είναι γιατί έχει αυξηθεί η συχνότητα αυτών των φαινομένων. Το τρίτο είναι η βαρύτητα στην οποία δείχνουν πλέον οι πράξεις των ανηλίκων. Άρα, σίγουρα μια κεντρική εξουσία μπορεί να οριοθετήσει κάποια πράγματα και να βάλει ένα
πρόγραμμα για την σωστότερη αντιμετώπιση, mm-hmm. αλλά κυρίως το φαινόμενο ξεκινάει από τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Από το πρωταρχικό δηλαδή κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Και αυτή η σχέση που μπορεί να έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους και η συμπεριφορά των γονιών τους απέναντί τους. Ναι. Από εκεί κυρίως ξεκινάει το πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση. Φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να ασκούμε αγωγή σε κάθε οικογένεια. Εάν η ίδια οικογένεια δεν έχει κάποια όρια και κάποια συμπεριφορά συγκεκριμένη απέναντι στο παιδί της που θα βγει μετά στην κοινωνία. Καταλάβατε. Μα βλέπουμε ότι δεν έχουμε έξαρση μόνο στο φαινόμενο της συνενικής βίας. Έχουμε έξαρση στην εγκληματικότητα. Μιλάμε ότι οι οικογένειες, βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις. Γυναικοκτονίες, φόνοι, με το παραμικρό. Και ερχόμαστε στο αποκορύφωμα και βλέπουμε μικρά παιδιά να κάνουν συμμορίες. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Θα το πούμε και θα το εξηγήσουμε αναλυτικά για να καταλάβουμε πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα έχουν την αφετηρία τους. Δεν ξεκινάνε έτσι τυχαία. Ξαφνικά δεν θα πάω να μπω σε μια συμμορία αν δεν προϋπάρχουν προβλήματα. Καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι τι προβλήματα τώρα βλέπουμε εμείς στην σύγχρονη εποχή. Τι είναι αυτό δηλαδή που μας κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και μας φοβίζει. Από την COVID εποχή και μετά δεν έχουν δεκαπλασιαστεί αυτά τα φαινόμενα. Μήπως επηρέασε και όλο αυτό, ναι, ο εγκλισμός. Σίγουρα ο εγκλισμός είναι ένα από τα θέματα, αλλά εάν δεν προϋπάρχουν προβλήματα, ο εγκλισμός δεν είναι αυτός που θα βγάλει το πρόβλημα από μόνος του. Άρα πάλι ξεκινάμε από πού δημιουργούνται τα πρώτα αίτια αυτής της παραβατικής συμπεριφοράς. Και καταλήγουμε όλοι, και δεν είναι δική μου γνώμη μόνο, ότι το πρώτο και το πιο σημαντικό θέμα είναι η οικογένεια. Αυτό δηλαδή το πώς λειτουργεί η οικογένεια σαν βασικός παράγοντας, mm-hmm. και πώς αυτή η κρίση του θεσμού της οικογένειας οδηγεί τα άτομα σε άλλου τύπου συμπεριφορές. Και εδώ πρέπει να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε έναν έναν τους παράγοντες, για να δούμε πώς εξελίσσονται, πώς μεταλλάσσεται αυτή η κατάσταση. Καταλάβατε. Τώρα, ας πούμε, ένα βασικό θέμα που βλέπουμε στην εποχή μας, που δεν υπήρχε στις προηγούμενες εποχές, γιατί πάντα υπήρχε βία. Πάντα υπήρχε. Σε αυτό το βαθμό, κυρία Βαμπέτση. Όχι σε αυτήν την ένταση. Δεν υπήρχαν προβλήματα παλαιότερα. Υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. Υπήρχανε, ναι, υπήρχανε. Αλλά δεν υπήρχε σε τόσο μεγάλη συχνότητα και με τόσο μεγάλη ένταση. Το θέμα είναι ότι ένα βασικό θέμα δηλαδή της κοινωνίας μας, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, είναι οι υπερεργαζόμενοι γονείς. Ο χρόνος με τον οποίο καταναλώνουμε στα παιδιά μας είναι ένας βασικός παράγοντας. Και τελικά είναι ελάχιστος. Θα μου πείτε, γιατί και σε άλλες εκπομπές μιλήσαμε για αυτό το θέμα, το πόσο δηλαδή πρέπει να ασχοληθώ με το παιδί μου. Ο χρόνος δεν πρέπει να είναι πάρα πολλής με την έννοια, δηλαδή πολλές ώρες και πολλές μέρες και πολύ πολύ ενασχόληση με τα παιδιά. Αλλά να είναι ποιοτικός. Ναι. Τώρα, η υπερανασχόληση, οι υπερεργαζόμενοι ας πούμε γονείς δεν μπορούν να δώσουν ποιοτικό χρόνο, γιατί και οι ίδιοι δεν έχουν. Κουράζονται. Είναι δηλαδή σε μία κατάσταση που και οι ίδιοι τους δεν μπορούν να αποδώσουν θετικό έργο απέναντι στα παιδιά. Δεν έχουν την ηρεμία. Δεν έχουν την τάξη, δεν έχουν τον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός σε ένα παιδί δεν μπορεί να μπει αυτόματα και από μόνος του. Όσο του δίνεις χώρο, τόσο χώρο παίρνει. Μεγαλώνει με διαφορετικούς ανθρώπους, τις περισσότερες φορές τα παιδιά μεγαλώνουν με την παρουσία άλλων ενηλίκων, mm-hmm. και όχι με συνομιλίκων τους, οπότε μιμούνται πολύ γρήγορα τις συμπεριφορές των ενηλίκων και συμπεριφέρονται σαν ενήλικες. Μέσα σε αυτή τη διάθεση καταλαβαίνετε ότι μπορούν να μπουν σε πράξεις τις οποίες δεν συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η πρόσβαση που έχουν στο ίντερνετ και... Προφανώς, όλα αυτά... Σε κάποια site τα οποία... Όλα αυτά, αλλά αυτά είναι πιο
δευτερεύοντα θέματα. Το θέμα ξεκινάει από την οικογένεια, από την έλλειψη δηλαδή του προγράμματος, των ορίων, της σωστής μίμησης προτύπων, δηλαδή τι κάνει ο μπαμπάς, τι κάνει η μαμά. Mm-hmm. Και μετά μπαίνουμε στη δεύτερη φάση που θα παρασυρθώ και θα μιμηθώ άλλους ανθρώπους. Η κατανόηση, η συμπεριφορά, η ενσυναίσθηση, όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα που αναπτύσσει ένα άτομο από τα πρώτα στάδια της ζωής του, τα παίρνει μέσα από την οικογένεια. Δεν τα παίρνει από το περιβάλλον, γιατί στα πρώτα στάδια της ζωής του είναι μέσα στην οικογένεια. Από εκεί. Αν λοιπόν εγώ, σαν γονιός, δημιουργήσω ένα παιδί το οποίο δεν έχει ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν μπορεί να μπει στη θέση του άλλου και να την κατανοήσει, τότε αυτό το άτομο αυτόματα τι γίνεται, πού μπορεί να φτάσει. Γίνεται επιθετικό, γίνεται υιοθετικό, και όσο μεγαλώνει, φτάνει στην εγκληματική ανέργεια που υπάρχει αυτό το πράγμα. Πλήρης αδιαφορία και κανένα συναίσθημα. Πόσο τραγικό. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργείται ξαφνικά. Στα 15 μου δεν θα αποκτήσω αυτή τη σκληρότητα και την αδιαφορία προς τους γύρω μου. Αυτό γίνεται στην παιδική ηλικία. Αυτό γίνεται σιγά σιγά. Γι' αυτό είπαμε ότι οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Είναι πολυπαραγοντικό. Είναι διαθεματικό. Είναι οι κοινωνικοί παράγοντες, αλλά είναι και οι ψυχολογικοί. Είναι τα τραύματα. Αν εγώ στην παιδική ηλικία τρώω ξύλο, τρώω κακοποίηση. Όταν βλέπω ακούω αυτά, ενδοοικογενειακή βία μέσα. Όταν ζω μια ενδοοικογενειακή βία, πόσο αυτό το πράγμα εγώ μπορώ μετά να το μεταβολήσω. Όχι ότι δεν μεταβολίζονται. Μεταβολίζονται κάποια περιστατικά. Αλλά πρέπει κάποιος πάλι να ζητήσει βοήθεια. Πιστεύετε δηλαδή ότι η ανοριμότητα των γονέων είναι αυτή που οδηγεί σε ένα παιδί με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Ναι, δεν θα το ορίσω σαν ανοριμότητα. Θα το ορίσω σαν αδιαφορία, σαν έλλειψη. Αλλά δεν είναι ανοριμότητα, για να μην πω κάτι άλλο, δεν θα έπρεπε να πω, όταν μαλώνουν οι γονείς συνεχώς, όταν βλέπει να πέφτει ακόμα και ξύλο μέσα στο σπίτι, όταν βλέπει να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, όπως το λέω, χωρίς οριμότητα. Και υπάρχουν συνεχοί καυγάδες. Αυτό βέβαια πάλι ξεκινάει από μια άλλη κατάσταση, προγενέστερη. Που σημαίνει τι? Ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι πώς ήρθανε σε ένα γάμο. Ποια ήταν τα συναισθήματα της σχέσης τους. Ποια ήταν η οριμότητα της σχέσης τους. Από εκεί ξεκινάει. Αν δηλαδή δύο άνθρωποι χωρίς να έχουν την πραγματική αληθινή αγάπη, τον πραγματικό έρωτα, την ενσυναίσθηση μιας κατάστασης, ξαφνικά φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί. Και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ότι οι γάμοι γίνονται τυχαία ή επί σκοπού. Από εκεί ξεκινάει το πρώτο πρόβλημα, από τις σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις αναπτύσσονται και δημιουργούν μια οικογένεια. Αν δεν είναι δυνατές σχέσεις, που τα άτομα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμα προς μια νέα, δύσκολη, διαφορετική, αγιώτικη κατάσταση, τότε τα προβλήματα αρχίζουν ένα-ένα να πληθαίνουν. Θα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, δύο, τα οποία είναι πρόβλημα. Κυρία Βαβέτση, ξεκινάμε δηλαδή με ένα πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω. Πόσο έτοιμα πιστεύετε ότι είναι τα νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια ή να υποστηρίξουν ένα γάμο? Παλαιότερα δεν γινόταν αυτό. Έκαναν υπομονή και ο ένας και ο άλλος. Τώρα, με το πρώτο καυγά, κλείνουν την πόρτα και φεύγουν. Αδιαφορώντας αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχουν άλλου είδους υποχρεώσεις. Ναι, αυτό. Που θα έπρεπε να παλέψουν για αυτές. Αυτό. Δεν έχουν ούτε υπομονές ούτε ανοχή. Και όλα αυτά ξεκινάνε από ένα άλλο στάδιο, είπαμε. Το πώς ενώθηκαν δύο άνθρωποι. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε πνευματικότητα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί και η πνευματικότητα είναι αυτό που γενικά ορίζουμε ως οριμότητα ή ανοριμότητα. Πόσο όριμος είναι ένας άνθρωπος όταν δεν έχει αξίες, όταν δεν έχει ηθικούς φραγμούς? Κυρία Βαβέτση, πιστεύετε ότι υπάρχει το ιδεολογικό υπόβαθρο στους γονείς για να μπορέσουν να έχουν και τα αντίστοιχα πρότυπα τα παιδιά τους? Αυτό λέω, ότι μάλλον δεν υπάρχει αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί υπάρχει μεγάλη επιρροή από το κοινωνικό πλαίσιο και από την κοινωνία γενικότερα. Βλέπουμε ότι οι νέοι, οι νεότεροι από μας, έχουν πολύ μεγάλη επιρροή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει
τεράστια επιβολή από το τι βλέπουν μέσα από ταινίες, μέσα από καταστάσεις οι οποίες έρχονται επιβεβλημένα μέσα στην κοινωνία για να προσανατολίσουν σε άλλες κατευθύνσεις τα άτομα. Και εκεί πέρα αυτή η επιρροή έρχεται και αλλάζει την ιδεολογική του στάση. Δηλαδή, τι βλέπουμε, ότι το χρήμα, η δόξα, η κυριαρχία είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Εφήμερα, ό,τι εφήμερο και μη ποιοτικό, το προσλαμβάνουν οι νέοι και προσπαθούν να το ενσωματώσουν στην ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ναι, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό είναι το να βγάλω γρήγορο και εύκολο χρήμα. Αυτό ξεκινάει... Και σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Ναι, γιατί οι οικονομικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί στους κοινωνικούς παράγοντες. Και εάν δεν υπάρχει μια καλή οικονομική κατάσταση, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε πάρα πολύ διαφορετικούς δρόμους. Οι παράγοντες στο σχολικό περιβάλλον, πόσο ρόλο μπορεί να παίζουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός νέου ανθρώπου? Ναι. Μετά την οικογένεια, το επόμενο κοινωνικό σημαντικό πλαίσιο είναι το σχολείο. Γιατί το παιδί φεύγει από την οικογένεια και μπαίνει σε ένα νέο κοινωνικό σύστημα, το οποίο όμως έχει την εξής διαφορά από το οικογενειακό. Εκεί είναι η συνομήλικη του. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία να μιμείται και να έρχεται σε διαδικασίες κοινωνικών δεξιοτήτων με τους συνομιλίκους του. Εάν από το κοινωνικό του περιβάλλον δεν έχει πάρει κάποιες αξίες και κάποιες δομές, δηλαδή να έχει όρια, να έχει υπακοή στα όρια, αρχίζει το πρόβλημα της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Δηλαδή, τι σημαίνει κοινωνικοποίηση? Δεν μπορώ να υπακούσω στους κανόνες των συνομιλίκων μου. Άρα αρχίζει η δυσκολία του παιδιού να μπαίνει μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύνολο και αρχίζει να αντιδρά. Θα γίνει κάτι στο σχολείο, πρώτον, αν δεν έχει όρια και δεν έχει μάθει να υπακούει, θα είναι αρνητικό, θα θέλει να φύγει από το σχολείο, θα βρίσκει δικαιολογίες, θα κάνει χειρισμούς ή θα γίνει επιθετικό. Θα προσπαθεί δηλαδή να κυριαρχήσει όπως κυριαρχεί και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Άρα όλα είναι μια αλυσίδα. Ξεκινάει από το πώς έμαθα και στο πού βρίσκομαι και πώς ενεργώ. Το σχολείο τώρα από μόνο του θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο ώστε να τηρούνται κάποιοι κανόνες και κάποια όρια και το παιδί να μην μπορεί εύκολα να βρίσκει τρόπο για να γίνεται το δικό του, να οριοθετείτε και μέσα σε αυτό το περιβάλλον να προφυλάσσετε από το ίδιο το σχολείο η ομάδα. Τι γίνεται τώρα? Μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, μπορεί και το ίδιο δηλαδή το σχολικό το περιβάλλον να προκαλέσει πρόβλημα. Πώς? Να στιγματίσει ένα παιδί. Είναι ο πρώτος στιγματισμός. Συνέχεια να αναφέρονται, ας πούμε, για τον Κωστάκη που είναι πάρα πολύ ζωηρός στο σχολείο και ο δάσκαλος συνέχεια να του κάνει παρατήρηση, συνέχεια να το επιπλήττει, οπότε αυτόματα και από τους συμμαθητές του ο Κωστάκης είναι το προβληματικό παιδί. Περιθωριοποιείται. Αυτό το παιδί όταν βιώσει αυτήν την περιθωριοποίηση πώς θα αντιδράσει? Ή επιθετικά ή θα στραφεί προς τον εαυτό του. Άρα είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις που ένας εκπαιδευτικός, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να προβεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μήπως είναι γενικότερα η εκπαίδευση, το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τη τάξη που κάποτε επέβαλε σε μας, στις ηλικίες τις δικές μας. Θυμάμαι ότι ο δάσκαλος μάλωνε τους μαθητές. Και δεν τους μάλωνε επειδή είχε κάτι προηγούμενο μαζί τους. Όταν έπρεπε να τους μαλώσει, τους μάλωνε, τους έβαζε τιμωρία. Τώρα βλέπετε ότι δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς κάτι τέτοιο. Την επόμενη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν τον πελά τους. Κινδυνεύοντας να χάσουν τη δουλειά τους. Ναι, δεν μιλάμε για τιμωρίες. Και προφανώς ο εκπαιδευτικός έχει πάρα πολλά μέσα για να επιβάλλει τα όρια και τους κανόνες. Καταλάβετε τι θέλω να πω όταν λέω τιμωρίες. Τιμωρίες μας έβαζε να γράψουμε 10 φορές ένα κείμενο τέτοιου είδους. Αλλά τώρα όμως είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα βοηθάει, το να βάλεις τον άλλο να γράψει 10 φορές αυτό που έκανε. Υπήρχε το... κάποια αυστηρότητα και υπήρχε και ένα σεβασμός από την άλλη πλευρά των παιδιών προς εκπαιδευτικούς. Όπως και στους μεγαλύτερους τους. Αλλά τώρα... Αυτό πάλι ξεκινάει από το σπίτι. Δηλαδή όταν ο ίδιος ο γονιός δεν σέβεται τον θεσμό, τον εκπαιδευτικό, δεν σέβεται την κατάσταση τη σχολική, το παιδί ακούει, βλέπει και μεταφέρει. Λογικό. Όταν ο γονιός λέει ότι μάλλον ο δάσκαλος κάτι δεν έκανε καλά, μία φορά να το πει, τελείωσε. Το παιδί θα καταλάβει ότι ο δάσκαλός μου δεν είναι καλά και εγώ πρέπει να κάνω αυτά που κάνω και δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Ή όταν λέει ότι θα πάω εγώ στο σχολείο να κανονίσω, τι να κανονίσει. Βλέπετε ότι πάλι η κυριαρχία έρχεται και περνάει. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή και τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους μπορεί να δημιουργήσουν μία απομόνωση και ένα στιγματισμό. Τα ίδια τα παιδιά και ομάδες παιδιών μέσα στο σχολείο. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να γίνουν προγράμματα για να βοηθήσουν το σχολικό περιβάλλον και τα παιδιά. Κυρία Βαβέτση, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο. Και όταν επιστρέψουμε, θέλω να μιλήσουμε ποιοι άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην όλη αυτή άσχημη κατάσταση και κυρίως στις επιπτώσεις που είναι και στη ψυχοσύνθεση του παιδιού, αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φία Βαβέτση, η οποία όπως είπαμε είναι εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, πανεπιστημιακός σε θέση ΕΔΥΠ, της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα φαινόμενα της βίας, της νεανικής βίας κυρίως. Κυρία Βαβέτση, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, μιλήσαμε για αυτό το φαινόμενο της νεανικής βίας που πλέον το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας είπατε ποια είναι η διαφορά του χθες με το σήμερα, μας είπατε πού οφείλεται όλο αυτό και επικεντρωθήκατε πολύ στο θέμα της οικογένειας, ότι από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι το α και το ω για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού, η οικογένεια. Πήγατε στο σχολείο, στην εκπαίδευση και εγώ έρχομαι να σας ρωτήσω, η υπερπροβολή κάποιων τέτοιων καταστάσεων, εγκληματικών σκηνών, όταν προβάλλονται καθημερινά και κυρίως από... σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης και μιλάμε πρωινές, μεσημεριανές και τα παιδιά δεν βλέπουν καθημερινά στη τηλεόραση, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζουν, στους κινηματογράφους, στο ίντερνετ, τέτοιες σκηνές βίας και εγκληματικότητας. Τι πρόκειται να περιμένουμε από ένα παιδί, πώς θα συμπεριφερθεί την επόμενη στιγμή. Είστε ειδικός, οπότε θέλω να μπείτε μέσα στο ψυχισμό του παιδιού. Το θέμα ξεκινάει από αυτούς που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, κάποιοι ορίζουν τι πρότυπα θα δώσουν για τροφή στα παιδιά μας. Άρα, το πρώτο μέλημα ενός γονέα είναι να περιορίζει την έκθεση του παιδιού του απέναντι σε αυτές τις εκπομπές. Η γνώμη μου είναι να μην βλέπει καν τηλεόραση, να μην έχει καν υπολογιστή, να μην έχει καν κινητό τηλέφωνο. Να βάλω μια παρένθεση όμως, ναι. Να σας διακόψω, αλλά είστε ευρυθέστατοι, οπότε δεν χάνετε τον ήρμό σας. Πώς μπορεί ένας γονιός να το πετύχει αυτό, όταν λείπει τόσες πολλές ώρες από το σπίτι. Εδώ δίνουμε το κινητά σε 8 χρονών παιδάκια και σε 5, για να τα απασχολήσουμε. Άρα ξεκινάμε και καταλήγουμε πάλι στα ίδια, ότι ποιος ευθύνεται για όλα αυτά. Ωστόσο, μπορεί να το κάνει. Και πολλές φορές, ας πούμε, ακούμε από τους γονείς, μα πώς θα το κάνω, όλοι έχουν κινητό, το δικό μου δεν έχει. Ναι, αλλά δεν το έχεις μάθει ότι η μοναδικότητα δεν είναι να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι, να κάνεις κάτι ξεχωριστό. Και από αυτό θα υπάρχει ένα όφελος. Σίγουρα, πάλι φταίμε εμείς ως γονείς και βάζω και τον εαυτό μου. Πρέπει να μάθουμε να απαγορεύουμε και να κρατάμε βασικές αρχές που εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε και στα παιδιά μας. Είπαμε ότι τα κυκλώματα είναι πάρα πολλά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επωφελούνται από αυτά. Ένα μικρό παιδί, όσο πιο μικρή είναι η ηλικία του, τόσο πιο αδύναμο είναι στο να αμυνθεί σε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν έχει αυτόν τον αμυντικό μηχανισμό που σιγά σιγά τον δημιουργεί μόνο με τη βοήθεια των ενηλίκων, οι οποίοι πραγματικά θέλουν το καλό του.
Άρα λοιπόν, τα πρότυπα που προβάλλονται έχουν κάποιο σκοπό και κάποιο στόχο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Να μην αφήνουμε δηλαδή τα παιδιά μας εκτεθειμένα προς την βούληση των άλλων. Γι' αυτό είπαμε και πιο μπροστά ότι χρειάζεται το ίδιο το ζευγάρι, η ίδια η σχέση να έχει μια ηθική τάξη για να μπορέσει να την επιβάλλει κιόλας. Έτσι πιστεύετε ότι αναπτύσσουν και σχέσεις ακραίου ανταγωνισμού τα παιδιά μεταξύ τους? Ανάλογα με τα πρότυπα εννοείται, ανάλογα δηλαδή με τα πρότυπα. Το τι πρότυπα βλέπουν, ναι, εντάξει, όταν ένα παιδί δεν έχει την οικονομική άνεση και βλέπει γύρω του όλους τους συμμαθητές του να φορούν επώνυμα ρούχα, προφανώς θα θέλει να φορέσει και αυτό. Ή όταν το μειώνουν το φωτοβολίδι. Ή όταν το μειώνουν, όταν το... Γενικά όταν συγκρίνονται και τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία και σε κάθε ηλικία συγκρίνονται. Το είπαμε ακόμα και σαν πρόβλημα της εφηβείας. Η εφηβεία έχει πολύ έντονη την σύγκριση με τον συνομιλικό του. Έτσι αυτός, έτσι κι εγώ. Θα το κάνει αυτός, θα το κάνω κι εγώ. Μπαίνουν πολύ εύκολα μέσα στην ομάδα για να έχουν κοινά πράγματα. Αν ακούσουμε την ίδια μουσική, μέσα από τη μουσική ξέρετε πόσα προβλήματα επιθετικότητας δημιουργούνται. Και το βλέπουμε καθημερινά. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το παιδί αγαπάει αυτήν τη μουσική για το ρυθμό, τη μελωδία. Τελικά, μιλώντας με τους νέους, ξέρετε τι μου είπανε? Τα λόγια ακούμε, γιατί τα λόγια αυτών των συγκεκριμένων τραγουδιών κάτι μας λένε να κάνουμε. Μπήκα στη διαδικασία να ακούσω και έχει μέσα ξεκάθαρες εικόνες βίας, άρπαξτον, χτύπατον, νίκησε, γίνε δυνατός, θα γίνεις δυνατός. Άρα λοιπόν, όταν λέμε μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν εννοούμε μόνο την τηλεόραση, τον κινηματογράφο που περνάνε ούτως ή άλλως κάποιες γενικές εικόνες. Είναι και η μουσική που ακούνε τα παιδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζουν τα παιδιά από την πρώτη παιδική ηλικία. Δεν φωνάζουμε πλέον συμμαθητές και φίλους στο σπίτι, θα τους πάμε κάπου έξω. Το έξω είναι ανεξέλεγκτο. Μπαίνουν σε άλλες εικόνες, σε άλλες διαδικασίες, σε άλλες ψυχολογικές διαδικασίες. Μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Η διασκέδασή τους είναι πάρα πολύ προβληματική πλέον. Βασικά δεν διασκεδάζουν. Αυτό το ότι βγαίνω να διασκεδάσω για να έχω χαρά δεν υπάρχει. Βγαίνω για να περάσω την ώρα μου με συγκεκριμένο τρόπο που μου επιβάλλουν οι άλλοι. Βγαίνουν και δεν έχουν επικοινωνία. Όλοι με το κινητό είναι. Είναι με το κινητό και επικοινωνούν με άλλους 100, πέραν με αυτούς τους 3-4 που έχουν δίπλα τους. Άρα λοιπόν ότι και η διασκέδασή τους καθοδηγεί σε άλλα μονοπάτια που από πίσω λίγο να σκεφτούμε, δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί, βλέπουμε ότι υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ αυτό εντοπίζω με την εμπειρία μου τόσα χρόνια. Τι θέλετε να πείτε, κυρία Βαβέτση? Δηλαδή, πάρα πολύ εύκολη διασκέδαση πλέον είναι να πίνω. Πίνω από πολύ μικρή ηλικία. Έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα ποσοστά. Αυτό το πράγμα όμως σε φτάνει σε μια κατάσταση μη ελέγχου. Εννοείται. Ο μη έλεγχος είναι πάρα πολύ βολική διαδικασία για να κάνει οτιδήποτε ένα παιδί. Μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στη σεξουαλικότητα. Επίσης, καθοδηγούμενη κατάσταση. Είπαμε ότι δεν είναι τόσο αναγκαία. Δεν ξυπνάει τόσο γρήγορα αυτό το συναίσθημα της συντροφικότητας. Ναι, αλλά όταν βλέπουν, πορνογραφικό υλικό από πολύ μικρή ηλικία, έχουν πρόσβαση σε αυτό. Έχουν πρόσβαση. Δεν έχουν την περιέργεια. Έχουν την περιέργεια, γεμίζουν εικόνες οι οποίες δεν είναι βιωματικές, είναι εικόνες. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η λύση είναι να τα κόψουμε όλα και να είμαστε δυνατοί και δίπλα στα παιδιά μας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε όλο αυτό το κακό. Γιατί συνέχεια θα ανεβαίνει και δεν θα έχει σταματημό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είπαμε, είναι τα ποτά, είναι οι εθισμοί, στο τσιγάρο, στα ναρκωτικά, στη διασκέδαση, είναι όλα μαζί. Και βλέπεις μικρά παιδάκια, βλέπετε κυρία Βαβέτση, ότι αποζητούν στο να έχουν πολλά χρήματα επάνω τους. Ζούμε, κακώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον με την οικονομική κρίση που μας στήσει την κοινωνία.
είναι δισεύρετα πλέον τα χρήματα και βλέπουμε ότι θέλουν το γρήγορο πλουτισμό. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και για ένα κοριτσάκι και για ένα αγοράκι. Να μπλεχτεί σε κάποια δίχτυα που δύσκολα θα βγει από εκεί. Πάλι όλα ξεκινάνε από εμάς και καταλήγουν σε εμάς. Όταν δεν έχουμε περιορισμό και όταν δεν μπορούμε να επιβληθούμε με την καλή έννοια της επιβολής, όχι να γίνουμε αυταρχικοί, ότι ναι, κατανοώ ότι θέλεις να βγεις, αλλά δεν θα βγαίνεις κάθε μέρα. Όταν εμείς δηλαδή ξεκινάμε με το να καλύψουμε τις δικές μας ενοχές και το δικό μας έλλειμμα, δίνουμε περισσότερες προσφορές στα παιδιά μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν εσύ μαθαίνεις το παιδί σου από 10 χρονών να αναγνωρίζει τη δύναμη του χρήματος και να λέει τα δικά μου λεφτά, από πού και ως που είναι δικά σου. Εγώ σου τα έδωσα, η γιαγιά σου, οι συγγενείς, κάπως. Καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργείς μία άλλη κατάσταση. Εσύ ο ίδιος. Δεν τη δημιουργεί κανένας άλλος. Άρα οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί και τα σταθερά όρια είναι μόνο αυτά που μπορούν να μας διαφυλάξουν. Γιατί μετά χάνουμε τελείως την κατάσταση από τα χέρια μας και πηγαίνει σε άλλα. Αυτό το παιδί, όταν θα φτάσει στα 14-15, ξέρετε τι θα κάνει. Εάν του στερήσεις εσύ την οικονομική άνεση που αυτό φαντάζεται ότι του χρειάζεται, θα ψάξει να βρει άλλους τρόπους. Και αυτοί οι τρόποι πλέον είναι πάρα πολύ εύκολοι. Mm-hmm. Θα κάνει διακίνηση, θα κάνει εμπορία, θα κλέψει. Να τα, λοιπόν, τα κρούσματα της επιθετικότητας και της παραβατικότητας. Κυρία Βεβέτση, θέλω να σας ρωτήσω, όσον αφορά τους ανήλικους, η ψυχολογία της ομάδας φαίνεται να επηρεάζει το φαινόμενο της βίας. Εννοείται. Εννοείται. Και πάντα γινόταν αυτό. Η ομάδα, σαν ομάδα, όπως ακούμε τη λέξη, δεν είναι κάτι το... κάτι που το θέλουμε όλοι. Να είμαστε ενταγμένοι μέσα σε μια ομάδα, να δουλεύουμε συλλογικά, να υπάρχει κοινωνικότητα, κοινωνικοποίηση. Για ποιο λόγο τώρα αυτές οι ομάδες... Ακούμε, συμμορίες, ομάδες, εγκληματικές ομάδες. Τι γίνεται, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, έχουν αλλάξει γιατί όλα ξεκινάνε πάλι από προηγούμενες καταστάσεις. Ένα άτομο το οποίο νιώθει μεγάλη ανεπάρκεια, ανασφάλεια, κόμπλεξ, θα έχει την ανάγκη να μπει στην ομάδα για να προστατευτεί ή για να βγάλει την δική του δυναμική που δεν έχει. Να του βγάλει δηλαδή μια δυναμική. Να νιώθει ότι ανήκει κάπου και να μπορεί να δρά. Αυτό είναι το αρνητικό σύμπτωμα μιας ομαδικής διαδικασίας. Αυτό δεν δημιουργεί το θετικό και είναι μια αυτό πόλωση. Προφανώς δημιουργείται πόλωση, γιατί η μία ομάδα είναι εναντίον μιας άλλης ομάδας. Και αυτό είναι το πιο συχνό φαινόμενο στις μεγαλύτερες ηλικίες των παιδιών, δηλαδή στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Η ομάδα αυτών και η ομάδα των άλλων. Μόλις πεις εσύ κάτι, εγώ τρελαίνομαι, φανατίζομαι, υπάρχει φανατισμός, υπόλωση. Και το βλέπω στις ομάδες, ποδοσφαιρικές. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και δημιουργείται βασικά, εδώ τώρα είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Στη μία ομάδα μπορεί να υπάρχει η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η βοήθεια, αυτά που είπατε, τα θετικά συναισθήματα. Ενώ σε αυτήν είναι ένα και μοναδικό. Είναι ο φόβος που μπορεί να κινητοποιήσει ένα άτομο σε πάρα πολύ διαφορετικές διαδικασίες, επικίνδυνες, και είναι και το μίσος. Άρα είμαστε στον αντίποδα της αγάπης. Εδώ υπάρχει μίσος. Και πώς να σας το πω τώρα μέσα από την εμπειρία μου. Έχω δει παιδιά 14χρονα να χτυπιούνται μεταξύ τους. Όχι για να επιβληθούν όπως κάποτε βλέπαμε, ότι εγώ θα επιβληθώ. Είναι να σε χτυπήσω, να σε λιώσω, να σε αφήσω στον τόπο. Πολύ άσχημα και αρνητικά συναισθήματα. Να σε τελειώσω και δεν υπάρχει συναίσθηση. Δεν λυπούνται. Δεν συναισθάνονται ότι είναι ο φίλος τους, ο συμμαθητής τους που και αύριο θα τον δούνε. Και όλα αυτά μπορεί αρκεί να τον στο, εξοντώσουν. Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Μπορεί να ξεκινήσει από μια απίστευτα απλή και χαζή αιτιολογία και να φτάσει να γίνει ένα μεγάλο κακό. Μα είναι δυνατόν, ούτως ή άλλως θα είναι μια μη σοβαρή αιτία. Όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
τι σώοι ανταγωνισμό να έχουν, ποια θα είναι τα σοβαρά αίτια που θα τους οδηγήσουν στο να χτυπιούνται με αυτόν τον τρόπο, να θέλει ο ένας να πονέσει και να προκαλέσει κακό στον άλλον. Αυτό που σας είπα, ότι τα ίδια τα άτομα έχουν τόσο μεγάλη συναισθηματική ανεπάρκεια, η οποία δημιουργεί πάρα πολλά κόμπλεξ, και αυτά μόνο μπαίνοντας σε μία ομάδα η οποία θεωρητικά σου δίνει δύναμη, εξουσία, ασφάλεια και μπορείς να πραγματοποιήσεις αυτό που θέλεις, με τη βοήθεια των άλλων μπορείς να το κάνεις, όχι με τη δική σου. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, κυρία Βαβέτση, για το άτομο από όλα αυτά που προείπαμε? Κοιτάξτε, η πιο σημαντική επίπτωση είναι ότι περιθωριοποιείται. Μπαίνοντας δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, ζει την απόλυτη περιθωριοποίηση, άρα ρίχνει σε πολύ σημαντικό βαθμό τους δείκτες και της αυτοεκτίμησης του και της αυτοπεποίθησής του, χάνει πολύ σημαντικά κομμάτια του εαυτού του, άρα λοιπόν φτάνουν στο σημείο να μην ξέρει ποιος είναι, να μην ξέρει τι κάνει και να μην ξέρει και το πού πάει. Η βασική δηλαδή τριάδα των στόχων και της άποψης για τη ζωή. Ποιος είμαι, τι κάνω, που πάω, δεν το ξέρουν. Χάνουν πολύ σημαντικά κομμάτια της ζωής τους, από τα πρώτα στάδια. Χάνουν τα όνειρά τους, τους στόχους τους, την ελπίδα. Φυσικά μπορεί αυτό το πράγμα να τους φέρει και μέσα σε έναν κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Μπορεί να βρεθούν σε ποινικά παραπτώματα και να χάσουν και την πραγματική τους ελευθερία, δηλαδή να καταλήξουν σε μια φυλακή. Και αυτό το πράγμα όλο είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και ένας φαύλος κύκλος. Αν ξεκινήσεις και μπεις, είναι δύσκολο να βγεις. Ένα σκοτεινό τούνελ. Ναι, ένα σκοτεινό τούνελ. Εσείς πιστεύετε, κυρία Βαβέτση, με την εμπειρία που έχετε, ότι ένας ανήλικος, όταν θα μπει στη διαδικασία ενός εγκλισμού, να μπει μέσα σε ένα αναμορφωτήριο, σε φυλακές ανηλίκων, θα έρθει το αποτέλεσμα που πρέπει να έρθει? Αυτό το παιδί, με λίγα λόγια, θα μπορέσει να σωφρονιστεί όταν υπάρχει όλη αυτή η διαδρομή, όταν αυτό το παιδί έχει περάσει από αυτό το σκοτεινό τούνελ που είπαμε, μπορεί να γυρίσει πίσω στο φως αυτή η παιδική ψυχή? Θα σας το πω διαφορετικά. Σαν κοινωνία έχουμε τις σωστές δομές, τα κατάλληλα εργαλεία που θα μπορέσουν οι εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που μπορούν να αγγίξουν την ψυχή του, να μπορέσουν να το περάσουν και να έχουμε έναν ενήλικα όπως πρέπει? Κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται προσπάθειες μέσα και από τα σωφρονιστικά ιδρύματα και από τους ειδικούς που είναι τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, γίνονται προσπάθειες, αλλά αυτό εξαρτάται και από το ίδιο το άτομο, δηλαδή στο πόσο θα θέλει να γυρίσει τη ζωή του πίσω και να ξαναρχίσει από την αρχή. Βέβαια, λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτό ισχύει και για άλλα βιώματα. Όταν το βίωμα μας γίνει συνήθεια, είναι λίγο δύσκολα μετά να ξεφύγουμε. Θέλω να μου πείτε για τις ομάδες αυτές, και μιλάω για τους μετανάστες, μιλάω για ανθρώπους που έχουν έρθει στη χώρα μας, αλλά δεν μπορούν να έχουν ενσωματωθεί. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Η κοινωνία μας πώς τους αντιμετωπίζει? Η κοινωνία τους αντιμετωπίζει, θα έλεγα, με ένα στιγματισμό. Και αυτός ο στιγματισμός είναι δύσκολος για τους ίδιους. Δεν μπορούν δηλαδή να αντιληφθούν την διαφορετικότητα και κάνουν και αυτή την ίδια διαδικασία. Να ενώνονται σε ομάδες, να δημιουργούν δικές τους ομάδες για να νιώθουν ασφάλεια μέσα στο, αν είναι για μετανάστες, μέσα στο νέο κράτος στο οποίο βρίσκονται. Άρα αυτή η ομαδοποίηση των ειδικών ομάδων ουσιαστικά τους δίνει το αίσθημα της ασφάλειας. Αυτό γίνεται. Άρα, κλείνοντας την απόψινή εκπομπή, κυρία Βαβέτση, αυτό που έχω εκλάβει εγώ από εσάς είναι ότι θα πρέπει το α και το ω της διαμόρφωσης του χαρακτήρα ενός παιδιού είναι οι γονείς. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Θα πρέπει να αγαπήσουμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη
οτιδήποτε άλλο προσωπικό, ακόμα και τη δουλειά, και να ασχοληθούμε με τα παιδιά. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σωστό ενήλικα αύριο στην κοινωνία. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαβέτζη, ακόμα μία φορά. Όλα αυτά που μας είπατε, όλες αυτές τις συμβουλές, όλα αυτά που καταθέσατε εδώ, πιστεύω ότι βρήκανε δίκο αότα από τους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα να σας δεσμεύσω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να αναλύσουμε πολλά θέματα που αφορούν τις παιδικές αυτές ψυχές. Αυτά τα παιδιά που στη τελική δεν φταίνε σε τίποτα. Εμείς τα φέρουμε στον κόσμο, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να διαμορφώσουμε με το σωστό τρόπο τη ψυχή τους και το χαρακτήρα τους. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.